Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Κανένας παιδικός σταθμός δεν έκλεισε και δεν συγχωνεύτηκε στο Δήμο Κομωτινής λόγω της οικονομικής δυσπραγίας. Ωστόσο, τα προβλήματα συνεχίζουν να απασχολούν τη Δημοτική Αρχή. 40 παιδιά θα μείνουν έξω από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης, δόθηκε αγώνας προκειμένου οι απώλειες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Λιγότεροι όμως θα είναι και οι εργαζόμενοι των παιδικών σταθμών σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου. Λιγότερα θα είναι φέτος τα παιδιά που θα φοιτήσουν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς της Κομωτινής. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης, δόθηκε αγώνας ούτως ώστε ο αριθμός των παιδιών να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος. Ωστόσο, όπως είπε, σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν έκλεισαν παιδικοί σταθμοί ούτε και συγχωνεύτηκαν. Ενώ αρχικά προϋπολογίζαμε ότι θα πάρουμε λιγότερα 100 με 110 παιδιά, τελικά έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την απώλεια αυτή στα 40. Κάνουμε και κάποιες ακόμα κινήσεις, μήπως και μπορέσουμε να περιορίσουμε και άλλο τις απώλειες. Δεν κλείσαμε παιδικούς σταθμούς, δεν συγχωνεύσαμε παιδικούς σταθμούς. Ο μόνος παιδικός σταθμός ο οποίος δεν θα λειτουργήσει φέτος είναι ο παιδικός σταθμός της Καλύστης, ο οποίος όμως είχε όλο και όλο τρία παιδιά τα οποία διαφερόντουσαν. Αντιλαμβάνεστε και εσείς και οι δημότες που μας ακούν ότι δεν θα ήταν σωστό να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό του Δήμου που είναι λεφτά των δημοτών να λειτουργεί ένας παιδικός σταθμός για τρία παιδιά. Αυτά τα τρία παιδιά θα τα φιλοξενήσει ο παιδικός σταθμός της Εγείρου, ο οποίος είναι όλο και όλο 8 χιλιόμετρα νομίζω κάπου εκεί από την Καλύστη, δηλαδή δεν είναι μεγάλη απόσταση ώστε να φιλοξενηθούν τα παιδιά αυτά από το να λειτουργήσουν ένα παιδικό σταθμό. Ενώ έχουμε αυξήσει όλα τα τμήματα, προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους συμπολίτες μας και αν υπάρχουν κάποια παιδάκια που θα φύγουν για τον ΑΒ λόγο, πάλι θα εξυπηρετήσουμε και αυτούς που έχουν μείνει απ' έξω. Προβλήματα υπάρχουν και προσπαθεί το Συμβούλιο να τα λύσει όσο το δυνατόν με λιγότερο κόστος. Να σημειωθεί πως το λειτουργικό κόστος των παιδικών σταθμών καλύπτεται από τους Δήμους. Το μεγάλο ποσοστό του λειτουργικού κόστους των παιδικών σταθμών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Έτσι, και όχι από τα τροφεία. Και εκεί έχουμε κάνει ένα προγραμματισμό να περιορίσουμε το κόστος λειτουργίας, χωρίς όμως να ρίξουμε την ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών. Ήδη στο δεύτερο μισό του προηγούμενου σχολικού έτους είχαμε μετρήσιμα αποτελέσματα περιορισμού του κόστους. Αυτό είναι κάτι που είναι οριζόντιο, αφορά όλες τις λειτουργίες του Δήμου και τους παιδικούς σταθμούς. Βέβαια, τους παιδικούς σταθμούς προσέχουμε πολύ αυτό το περιορισμό του κόστους, όπως είπα, να μην είναι σε βάρος της ποιότητας. Και αυτό μέχρι στιγμής το έχουμε καταφέρει. Οι παιδικοί σταθμοί στην Κομωτινή απασχολούν συμβασιούχους κάθε χρόνο, καθώς δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. Φέτος οι θέσεις που εγκρίθηκαν είναι μόλις 23 από τις 39 συνολικά που ζήτησε ο Δήμος. Η πρόληψη των συμβασιούχων όμως δεν γίνεται κατ' επιλογή του Δήμου σε ό,τι αφορά τον αριθμό. Ο Δήμος στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες του, λέγοντας ότι εγώ χρειάζομαι 39-40 φέτος, και το Υπουργείο Εσωτερικών σου εγκρίνει ή δεν σου εγκρίνει κάποιες θέσεις. Φέτος λοιπόν από τις 39 θέσεις που ζητήσαμε για τους παιδικούς σταθμούς, μας εγκρίθηκαν οι 23. Είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο δεν θα είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε όλες τις αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί.